Θέλω να ξεκινήσουμε με το ψηφοδέλτιο. Μπορούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματα? Μπορούμε και θα είστε και οι πρώτοι που θα τα ακούσετε δημόσια, γιατί ακόμη δεν έχουμε εκδώσει και δελτίο τύπου. Ωραία. Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από 5 πρόσωπα. Το πρώτο είναι το γνωστό του κυρίου Γρηγοράκου Λεωνίδα. Μετά είναι εντάξει, μπορούμε να το πούμε και αλφαβητικά ή με τη σειρά που θα τα πούμε, γιατί η τελική κατάταξη θα γίνει από τα κεντρικά του Πασό. Συμμετέχει λοιπόν ο κύριος Γρηγοράκος, ο κύριος Αντωνάκος, ο Μανώλης, ο κύριος Νίκος Σπανάκος, η κυρία Πλατάνα Πολυτίμη και η κυρία Πολυμενάκου Χριστόφιλη, αυτή προέρχεται από το χώρο της Δημάρα. Μάλιστα. Η κυρία. Πιάνομαι από αυτό που μου είπατε από τη Δημάρα και θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Πώς προέκυψε η συνεργασία και ποιες προσδοκίες υπάρχουν από αυτή τη συνεργασία? Η Δημοκρατική Συμπαράταξη που περιέχει το χώρο του ΠΑΣΟΚ και το χώρο της Δημάρα ήταν μια παλιά πρόσκληση του ΠΑΣΟΚ και ο πρώην πρόεδρός μας, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, επανειλημμένα είχε ζητήσει την συνεργασία των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Όμως υπήρχε μια άρνηση εκ μέρους της Δημάρα και από τον τότε πρόεδρό της, τον κύριο Φώτη Κουβέλη, η οποία τώρα ξεπεράστηκε και με τη νέα ηγεσία της Δημάρα έχουμε αυτή την συνεργασία, η οποία διασφαλίζεται η πολιτική και οργανωτική αυτονομία των πολιτικών φορέων. Ναι. Ο κύριος Κουβέλης πάντως δεν ήταν και τόσο θετικός στη συνεργασία αυτή, έτσι? Δεν ήταν και στο παρελθόν, αλλά αυτά όμως αλλάζουν. Η πολιτική αλλάζει, γιατί εξαρτάται από τις συνθήκες, τις πολιτικές που διαμορφώνονται και τις εξελίξεις της χώρας κυρίως. Ναι, και οι εξελίξεις της χώρας, αγαπητέ Χάρη, επιβάλλουν τώρα μία συνεργασία, γιατί η αυτοδυναμία είναι πλέον μια αυταπάτη και δεν μπορεί κανένας μόνος να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Ο ρόλος που θέλει να έχει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη Βουλή είναι αυτού του εγγύητη της κυβέρνησης, σε μία κυβέρνηση συνεργασίας μάλλον? Ναι, εμείς πιστεύουμε στις συνεργασίες. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο δεν είπαμε ποτέ ψέματα στο λαό και τώρα αυτό φαίνεται πολύ καθαρά και επιβεβαιώθηκε. Βέβαια με λίγο πικρό τρόπο. Εμείς θέλουμε λοιπόν να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στο σωστό δρόμο, στην πολιτική σταθερότητα πρώτα απ' όλα, στην κοινωνική ηρεμία και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το βαρύ πακέτο το οποίο υπόγραψε ο κύριος Τσίπρας. Έχοντας ήδη ψηφιστεί από μεγάλο αριθμό βουλευτών αυτό το πακέτο, το τρίτο πακέτο, τι καλύτερο μπορεί να περιμένει ο κόσμος? Γιατί συνειδητοποιείτε και εσείς ότι έχει χαθεί η δυσπιστία γενικά. Δεν μπορούμε, κύριε Βασιλάκο, να αποδεχθούμε τα εξοδοτικά μέτρα φορολόγησης, πρώτα απ' όλα των αγροτών. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αμαχητοί σε συντάξεις πείνας και αναξιοπρέπειας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όλο αυτό το πακέτο των ελεύθερων και ομαδικών απολύσεων που προβλέπεται να γίνει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να μην ενδιαφερθούμε και να αφήσουμε στην τύχη και στην ανασφάλεια την επιχείρηση και τον κάθε δανειολήπτη που βιώνει τις συνέπειες της κρίσης. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού με 23% ΦΠΑ στα φροντιστήρια, στα ΙΕΚ, στα ιδιωτικά σχολεία. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα να ξαναδιαπραγματευτεί όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα ανακουφίσουν τον Έλληνα πολίτη, γιατί η πολιτική είναι για να λύνει τα προβλήματα του πολίτη. Υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης, γιατί την τελευταία φορά δεν μας φέρθηκαν και με τον καλύτερο τρόπο οι φίλοι μας? Ναι, αυτό το είδαμε όλοι, ότι δεν μας φέρθηκαν και μάλιστα υπήρχε και μια πολύ μεγάλη αλλαγή στάσης και συμπεριφορών ανάμεσα στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στην τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, πάντα στις συμφωνίες υπάρχουν περιθώρια και τρόποι για να επαναδιαπραγματευτεί στο κάθε τι, γιατί το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι ότι θα είναι μια νέα κυβέρνηση. Όπως είχαν νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξαν εντελώς στάση και συμπεριφορά τότε, αν θυμάστε, νομίζω ότι και τώρα θα υποχρεωθούν να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει εμείς βέβαια να τα προτείνουμε, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα βιώματα πλέον του ελληνικού λαού, που είναι πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι κατανοούμε απόλυτα και με απόλυτο σεβασμό θέλουμε την ψήφο τους στις επερχόμενες εκλογές, τις οποίες δεν τις επιζητήσαμε εμείς, αλλά
τις επέβαλε το κυβερνών κόμμα, το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα. Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, σε μια επόμενη κυβέρνηση συνεργασίας το ΠΑΣΟΚ θα πει ναι, έτσι, θα απλώσει το χέρι. Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ όχι στα προβλήματα της χώρας, στην αγωνία και στον αγώνα του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην μέχρι τώρα πορεία της χώρας. Εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αυτοκριτική. Εμείς εξαϊλωθήκαμε σε εκλογικά ποσοστά, γιατί πάντα φροντίζαμε να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, ιδίως μετά το 2010. Υπάρχει κάποιος παράγοντας που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να μην συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση? Εντάξει, εξαρτάται. Καταρχάς μιλάμε, συνεργαζόμαστε με το δημοκρατικό τόξο το λεγόμενο. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει επικεφαλής ενός κυβερνητικού σχήματος και αυτός τι προτάσεις θα κάνει από την αρχή. Mm-hmm. Αν κάποιος δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ για συνεργάτη, το ΠΑΣΟΚ δεν κόπτεται πλέον να πάρει ούτε κυβερνητικές θέσεις, ούτε τίποτα παρά να προσφέρει την εμπειρία του και την μεγάλη του και όλες τις αρχές του κόμματος που όσοι μείναμε στο ΠΑΣΟΚ τις υλοποιούμε αταλάντευτα στην υπηρεσία της πατρίδας. Δεν επιδιώκουμε δηλαδή θέσεις και αξιώματα και όλα αυτά που μπορεί κάποιος να μας καταλογίσει. Mm-hmm. Θέλω και ένα σχόλιο για την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να μην κατέβει τελικά στις εκλογές. Πιστεύετε θα ευνοηθεί το ΠΑΣΟΚ από αυτή την εξέλιξη? Εμείς πιστεύουμε ότι θα ευνοηθεί και καλούμε όλους τους συντρόφους μας, τους φίλους μας, με τους οποίους μαζί 41 χρόνια κλείσαμε σε κοινούς αγώνες, που τελευταία γύρισαν την πλάτη στο ΠΑΣΟΚ, να γυρίσουν, όπως λέει η πρόεδρός μας, η κυρία Φόφη Γεννηματά, να γυρίσουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Εμείς δεν αλλάξαμε, είμαστε οι ίδιοι. Για αυτά που παλεύαμε τόσα χρόνια, για αυτά συνεχίζουμε να παλεύουμε. Αλλάζει μόνο το αντικείμενο, γιατί οι πολιτικές εξελίξεις είναι διαφορετικές από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Τώρα παλεύουμε για την Ευρώπη και το ευρώ, πώς θα παραμείνουμε αξιοπρεπώς. Τους θέλουμε όλους πίσω, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία να συσπηρωθούν και να συνεργαστούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Mm-hmm. Η πατρίδα τον δημοκρατικό σοσιαλισμό τώρα τον έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω ένα μήνυμα προς τους αναποφάσεις τους, αυτούς που ακόμα δεν έχουν καταλήξει που θα πέσει η πύλη. Είπε ένας φίλος σε μια συγκέντρωση προχθές του πολιτικού φορέα μας, οι ψηφοφόροι τώρα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά σε αυτές τις εκλογές. Εγώ θα έλεγα ας μην δίνουν τόσο μεγάλη σημασία και βάση στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι κατευθυνόμενες και δημιουργούν κλίμα και αέρα νίκης και παίρνουν πολλούς ψηφοφόρους τελευταία στιγμή μαζί τους, όποιος φαίνεται ότι πάει για την πρωτιά. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι πρέπει να σκεφτούν ψύχρεμα, με σύνεση, με σοβαρότητα, να μας αξιολογήσουν όλους μέχρι την προκήρυξη των τελευταίων εκλογών και να επιλέξουν αυτούς που πιστεύουν ότι θα προσφέρουν στην πατρίδα τις δυνάμεις τους για να επανεκκινήσει η οικονομία της πατρίδας. Και η πατρίδα δεν θα επανεκκινήσει με τον κρατικισμό και με τις δημόσιες θέσεις και με όλα αυτά που ακούμε από το Γενάρη του 2015 και μετά. Η πατρίδα θα βάλει μπροστά τη μηχανή της πρόοδου και της ανάπτυξης με την εργασία, με το άνοιγμα θέσεων, με την δουλειά των νέων ανθρώπων, την εξεύρεση εργασίας και με την ανάπτυξη του εθνικού εισοδήματος.